Παιδιά, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέριζω την πράσινη ομάδα, καλησπέριζω τη γαλάζια ομάδα και ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στη δεύτερη δοκιμασία Σιλίας για αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζω, πρώτη μονομάχος για αυτή την εβδομάδα, η Ελένη από τη γαλάζια ομάδα. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο έπαθλο εχθές, το κέρδισαν οι πράσινοι. Παύλο, ήρθαν τα πράγματα. Ήρθαν τα πράγματα, τα έχουμε βάλει ήδη σε λειτουργία, πλυντήριο στεγνοτήριο. Έχουμε μοιράσει αυτά που ήταν στο ψυγείο. Τι είχε το ψυγείο? Θα μας πει Φένια καλύτερα που τα γεύτηκε. Πριν περάσουμε στη Φένια, μόνο να ζητήσω μια συγγνώμη από την Ειρήνη για αυτό που έγινε χθες. Γιατί τη το έκανα για πλάκα, δεν ήθελα να το πάρει έτσι όπως το πήρε. Τι αναφερόμαστε? Όχι. Καλό, πολύ καλό. Ήδη βάλες κανονικά. Μην γίνεσαι γεστρέ. Καλό, μπράβο. Πάμε. Ειρήνη, βάλε και το άλλο σχεράκι και βρες ισορροπία. Πολύ καλό! Παύλο! Ω, παιδιά, εντάξει. Έμαθα ότι στεναχωρήθηκε στην δοκιμασία που ήταν με την Καλλιόπη και θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη. Ελπίζω να μην είναι στρατηγική κάτι για να φτιάξει την εικόνα του. Άμα βάλει κάποιος τον πονηρό μου εαυτό, θα πω ότι του το είπε Καλλιόπη να το κάνει. Εντάξει, δεκτή. Ειρήνη. Δεκτή, συγγνώμη. Εντάξει, όντως στεναχωρήθηκα, γιατί έλεγα ότι δεν έχω κάτι με τα παιδιά. Είμαι αρκετά ουδέτερη και στις δύο ομάδες. Δεν πειράζει, όλα καλά. Δεν ξέρω από πού άκουσε ότι παρεξηγήθηκα ο Παύλος. Η αλήθεια είναι ότι όντως με στεναχώρησε πάρα πολύ η κίνηση αυτή και τα λόγια που είπε και εκείνος και η Φένια. Από τη Φένια δεν άκουσα συγγνώμη. Δέχομαι τη συγγνώμη από τον Παύλο, απλά να ξέρω ότι δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε.